Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά για την υπερδήλωση που κάνουμε για το 2024, υγεία σε όλους και να είμαστε καλά να επιδείξουμε και αυτόν τον χρόνο του 2024. Από εκεί και πέρα ο χρόνος δεν μας μπήκε καλά. Για ακόμα μία φορά, πριν από λίγο ενημερώθηκα από συνάδελφο, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αστυνομική διεύθυνση και καταθέτει μήνυση, στο γνωστό πλέον μέρος για όλους τους βολιώτες, στη Νεάπολη κάτω στο Ξηριά, πήρε έναν Ρωμά. Ένας συνάδελφος έφτασε εκεί στον προορισμό που το υπέδειξε ο Ρωμά, δεν πληρώθηκε, κατέβηκε ο Ρωμά, πήρε ένα λωστό από ένα φορτηγάκι που είχε και τον κυνηγούσε, απείλησε την οικογένειά του και το περιστατικό έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις και στο τέλος και δεν πληρώθηκε και ο συνάδελφος. Αυτή τη στιγμή ο συνάδελφος βρίσκεται στην αστυνομική διεύθυνση για να καταθέσει μήνυση, όπου θα πάω και εγώ μετά από εδώ, για να δούμε στη συνέχεια του περιστατικού τι θα γίνει. Το χτύπησε? Δεν το χτύπησε, όχι. Ευτυχώς δηλαδή, πρόλαβε ο συνάδελφος και έφυγε. Από εκεί και πέρα έχουμε ενημερώσει και από πέρυσι τις αρμόδιες αρχές ότι με αυτούς τους ανθρώπους, δυστυχώς, οι οποίοι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι άρρωστοι, είναι εξαρτημένοι, έχουμε προβλήματα στο γνωστό μέρος του Βόλου. Οι αρχές θεωρώ ότι πρέπει να κάνουν το κάτι παραπάνω για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κομμάτι και να μην διατρέχουμε κι εμείς κίνδυνο και ιδίως στις νυχτερινές ώρες που πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν ταξί για να πηγαίνουν στο συγκεκριμένο μέρος.